Καλέ, τι θα πει ο κόσμος? Καλώς ήρθατε στο podcast «Τι θα πει ο κόσμος» με τη Ρούλη. Εγώ είμαι η Ρούλη. Γεια! ότι σήμερα κάποιο με σαμποτάρει και δεν θέλω να αναγυρίσω το podcast και κάποιο έτσι θέλει το κακό μου. Έχουν έρθει στου γείτονε που είναι ήδη φωνακλάδε, κάτι άλλο φωνακλάδε, συγγενεί του φαντάζομαι, γιατί το μήλο κάτω από την χλαδιά θα πέσει. Και επίση είμαι τώρα στο δωμάτιο για να μην φωνάζουν και ακούγονται οι γείτονε και τα γατιά δεν <laughs> λένε να ηρεμήσουν για να ηχογραφήσουμε το podcast. Επίση, χέσανε μόλι ήρθα στο δωμάτιο στην άμμο του, βέβαια, όχι πάνω στο κρεβάτι, αλλά και πάλι δεν ήταν και πολύ ευγενικό αυτό, γιατί τώρα εγώ θα, θα κάποια στιγμή από τα χημικά που έχουν μαζευτεί εδώ στην ατμόσφαιρα. Πιθανότατα. Η μυρωδιά από τα κακάκια, ρε παιδί μου, ακόμα και από τη γάτα σου να είναι. Τα δικά μου τα γατιά, πραγματικά δηλαδή, είναι σαν να είναι ανθρώπινα τα κακάκια του. Δεν ξέρω. Είναι τόσο πολύ σαν άνθρωποι που μου φύγει το κακάκι του. Είναι σαν ανθρώπινο. Και μιλάμε για μπόχα, έτσι, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δηλαδή, άμα δεν έχετε ζώα τα οποία να είναι και στα δικά μου συγκεκριμένα, γιατί δεν ξέρω. Ο Νέκο π.χ. Αυτό το παιδί, αυτό δεν είναι κόλλο. Αυτό είναι χωματερή στο μενίδι, πραγματικά. Τι να πω, δεν ξέρω τι τρώει αυτό το γατό σκουπίδια όταν λείπουμε. Δεν ξέρω τι κάνει. Ο Νέκο, τώρα που είπα Νέκο, τι έπαθε, παιδιά, για να δείτε πόσο μπορεί να αλλάξει. <χι> τι είναι η ανθρώπινη ύπαρξη. Τι είναι η ζωή, πραγματικά. Πώ μπορεί να αλλάξει έτσι στο δευτερόλεπτο. Έπεσε από τον μπαλκόνι, από τον τρίτο όροφο. Τον τρίτο, παιδιά, έπεσε από τον τρίτο. Αφήστε με, εμένα με ρωτάει κανένα τι πέρασα. Πραγματικά από τον τρέχα με γιατρού πάλι καλά είναι καλά το γατί. Πάλι καλά, δε μου, δεν μπορούσα να αντέξω. Εγώ δεν θα μπορούσα να το διαχειριστώ αυτό. Ήδη δυσκολεύτηκα πάρα πολύ μία μέρα να μην πάει το μυαλό μου στο χειρότερο. Γιατί νομίζω υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που όταν γίνεται κάτι, κατευθείαν πάει το μυαλό του στο αρνητικό και λένε το χειρότερο πιθανό σενάριο, σκέφτονται ότι αυτό θα γίνει, αυτό του αξίζει κτλ. Και υπάρχουν και οι άλλοι που γίνεται κάτι και Λένε: Ωραία, πάμε να το αντιμετωπίσουμε. Τι θα πάμε να κάνουμε, πώ θα το διαχειριστούμε. <συσοφίλια> Για σκεφτείτε σε ποια κατηγορία πέφτω. Και σε ποια κατηγορία πέφτετε και εσεί, σα παρακαλώ να μου πείτε. Στείλτε μου, δεν ξέρω, στο Instagram. Στο Instagram του podcast. Έχουμε podcast, Instagram. Μ, τι θα πει ο κόσμο. Και το τρέχαμε το γατί στο γιατρό. Έκατσε και μία μέρα μέσα. Νοσηλεία, μία μέρα, επειδή έπεσα από τον τρίτο. Και δεν έπαθε τίποτα, πάλι καλά δεν έπαθε τίποτα δεν είναι πολύ αστείο που ξέρεις όταν γίνεται κάτι κακό πάρα πολύ κακό που φοβάσαι πάρα πολύ για το αποτέλεσμα, είσαι σε φάση mm, ναι Θεούλη μου αν, αν υπάρχει σε παρακαλώ βοήθησέ <laughs> δεν ξέρω. με δεν ξέρω, εγώ όταν είμαι στα full δύσκολα είμαι σε φάση <laughs> <laughs> μήπως να προσπαθήσω και σε αυτή την πλευρά γιατί αν υπάρχει κάτι πέρα να με βοηθήσει και αυτό γιατί ήδη είναι ρόλο εναντίον μου, δεν ξέρω δεν πιστεύω βέβαια, και δηλαδή προχθέ ήμουν σε φάση. Δεν προσευχήθηκα, για να μην θεώ, απλά ήμουν απελπισμένη γιατί δεν ήξερα τι θα κάνει το γατί. Πώ θα είναι, αν θα είναι οκ. Okay, οκ, okay. ξέρουμε ότι τα γατιά πέφτουν από πολύ μεγάλα ύψη και καλά δεν παθαίνουν τίποτα κτλ. Αλλά ποιο ορίζει αυτό το μεγάλο ύψο, Τι σημαίνει μεγάλο ύψο, Δεν ξέρω. Από τον Τρίτο, εγώ άμα έπεφτα, δεν θα ήμουν καλά. Όλα καλά όμω, παιδιά, πάλι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανησυχία σα και την αγάπη που μα θέλετε. Keep us in your prayers. Πάλι καλά έχουμε και τι προσευχές εδώ που τα λέμε. Και όταν γίνεται κάτι σοβαρό κτλ., μπορεί απλά να προσεύει για τον άλλον και να μην ασχοληθεί καν με την περίπτωσή του, έτσι. Το ξέρουμε αυτό ότι όταν γίνεται κάτι σοβαρό κτλ. Είναι όλοι σε φάση. Του έχουμε στι προσευχέ μα. Κάτι να κάνει να βοηθήσει είναι το θέμα. Όχι να προσεύχει για έναν άνθρωπο ο οποίο μπορεί να μην πιστεύει καν ο ίδιο. Τώρα πώ αλλάξαμε θέμα πάλι δεν ξέρω. Δεν ήταν αυτό στην ατζέντα σήμερα. Αλλά έτσι είμαστε εμεί εδώ. Πάμε με την καρδιά μα και τα προβλήματά μα και το δέπι μα. Λοιπόν, πάμε μπροστά. Και που λέτε, ναι, είμαι ένα από αυτού του ανθρώπου. Λοιπόν, που όταν γίνεται κάτι κακό, εγώ θα πάω στο τρισχυρότερο που μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, έπεσε το γατέ από τον μπαλκόνι. Α, τι μπορεί να έχει γίνει πριν καν μα πει γιατρό το deep. Για να καταλάβετε, όταν δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία το Parasite που είχε βγει πριν λίγα χρόνια, την Κορεάτικη θα πω ότι ήταν, βασικά, βασικά σου δείχνει μια σκηνή η οποία μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορου τρόπου. Το οποίο εγώ δεν το είχα καταλάβει μέχρι που βγήκα από το σινεμά με το φίλο μου και ήμουν σε φάση. Πού, το είδε κρίμα. Έγινε αυτό και αυτό. Και μου λέει, Τι νοεί, μου λέει, Τέλεια, τα βρήκανε. Θα σώσουν και τον πατέρα και όλα πάνε. Μια χαρά. Και τότε κατάλαβα ότι ήμουν πάρα πολύ αρνητικό άνθρωπο, γιατί εγώ είδα το χειρότερο στην κατάσταση αυτή, το χειρότερο πιθανό μέλλον. Ενώ ένα άλλο άνθρωπο, ο οποίο είδε δίπλα μου την ίδια ακριβώ ταινία, είχε μια τελείω διαφορετική άποψη για το μέλλον. Οπότε, εγώ προσπαθώ, προσπαθώ πάρα πολύ να είμαι πολύ θετικό άνθρωπο. Και όχι ακριβώ θετικό, προσπαθώ να μην απελπίζομαι και να μην αφήνω τι καταστάσει να με πελαγώνουν. Και όταν γίνεται κάτι τυχαία κακό. Π.χ. έπεσε ο Νέκο από τον μπαλκόνι. Ποιο να το περίμενε. Έχω 30 χρόνια εμπειρία με γάτες, δεν μου έχει συμβεί ποτέ αυτό πραγματικά, δηλαδή δεν, δεν, το χωράει το μυαλό μου. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Όταν έγινε αυτό λοιπόν, προσπάθησα πάρα πολύ να μην καν πω τα αρνητικά πράγματα που σκέφτομαι. Την αρνητική έκβαση που είχα εγώ στο μυαλό μου για την κατάσταση, τι τη φοβόμουν κτλ. Ήμουν σε φάση, βούλωσε το στόμα σου και απλά θετικότητα και πε πόσο πολύ αγαπά το γατί και βγάλει αυτή την ενέργεια προ τα έξω γιατί. Πρώτα απ' όλα, πολλέ φορέ απελπιζόμαστε πριν καν τον δούμε τον, ε γαμπρό, δεν ξέρω πώς να το πω, αν υπάρχει κάποια ελληνική έκφραση εδώ, ας ε, την κάνουμε insert εδώ, ε, αλλά πώς να το πω, δηλαδή, δεν χρειάζεται πριν σου συμβεί το κακό, το απόλυτο κακό που μπορεί να σου συμβεί, π.χ. να το προειδεάζεις, να το σκέφτεσαι, να το μυρολογάς, να το κλαις κλπ, δεν, δεν βοηθάει κανέναν αυτό. Άμα γίνει κάτι όντως πολύ κακό, δηλαδή αν χτύπα χίλια ξύλα, κάτι όντως συνέβαινε και δεν ήταν καλά το γάτι, ναι, τότε να δω πώ θα διαχειριστώ εκείνη την κατάσταση και αυτό το συνέστημα. Αλλά όχι πριν καν. πριν τον δούμε, για να τον βαφτίσαμε, όπω τον λένε. Δεν ξέρω, σίγουρα νιώθω ότι η ελληνική κοινωνία έχει μια ωραία έτσι παροιμία για αυτή την κατάσταση. Απλά δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή. Και μετά σκεφτόμουν κάτι άλλο που είχα ακούσει, ότι γενικά σε λαό το έχουμε αυτό. Δηλαδή, είμαστε πολύ τη κλάψα, να το πω έτσι, και συνέχεια βλέπουμε το αρνητικό σε κάθε κατάσταση. Το οποίο είναι και λογικό, αν το δει κληρονομικά. Από γενιά σε γενιά. Όταν είχαμε 400 χρόνια σκλαβιά, που είχαμε μάθει τύπου οριακά να έχουν γάμο. Όχι ωριακά, στην πραγματικότητα. Παντρευόντουσαν οι άνθρωποι και πηγαίνουν και του σκοτώνουν στο γάμο του πάνω. Έτσι έχουν βγει και πολλέ εκφράσει τύπου όταν γελά πάρα πολύ και περνά πολύ ωραία που λε σε καλό να μα βγει. Να είμαστε καλά. Τρει μη Το μη χειρότερα αυτό που λέμε. Ότι χτύπα ξύλο. Όλα αυτά δηλαδή έχουν μια δυσυνδαιμονία του φόβου από πίσω, επειδή δεν έχουμε μάθει ότι όλα θα μα πάνε καλά. Αλλά επειδή εξελίσσεται η ζωή και η κοινωνία και η πραγματικότητα. Και τώρα έχουμε περισσότερε ανέσει από ό,τι είχαμε παλαιότερα και δεν πεθαίνουμε και δεν ζούμε μόνο για την επιβίωση όπω ο πατέρα μου, που π.χ. η γιαγιά μου. Και επειδή είναι ήδη δύσκολη η πραγματικότητα, χωρί κιόλα να πηγαίνει το μυαλό στο τρισχυρότερο κακό που μπορεί να σου συμβεί. Και όλοι έχουμε τα δικά μα mental προβλήματα. Πώ το λένε ρε παιδιά. Και επειδή όλοι έχουμε τα δικά μα ψυχολογικά προβλήματα και τι φοβίε μα ο καθένα και οι εμπειρίε μα μα έχουν όλου μιλέψει διαφορετικά, είτε το ξέρουμε είτε δεν το ξέρουμε. Καλό είναι να μην ζούμε σε τόση αρνητικότητα και σε τόση μιζέρια και σε τόση κακία μέσα βυθισμένη. Γιατί μπορεί να ξέρει ότι θα συμβεί κάτι καλό, αλλά αν λε συνέχεια το αρνητικό, αυτό ακού κιόλα. Αυτό τον αρνητισμό που παίρνει και βάζει μέσα σου. Και α μην τον θε. Οπότε λίγο να προσέχουμε τι λέμε στον εαυτό μα. Και γενικά τα πράγματα που μα τρομάζουν. Να στα σκεφτόμαστε λιγάκι. Έχω πολλού παράλογου φόβου. Αυτό θέλω να πω. Έχω παράλογου φόβου με τα φαντάσματα, εντάξει, φοβάμαι τα φαντάσματα. Το είπα. Ωραία. Λοιπόν, φοβάμαι. Έχω δει πάρα πολλά thriller από τότε που ήμουν μικρή, δηλαδή πρέπει να τα έχω δει. Δεν ξέρω πώ έχουν βγει. Τα έχω δει όλα σχεδόν. Και αυτό που με τρομάζει είναι ότι κάποια στιγμή νομίζω ότι με το κρατάει κάπω η μοίρα να δω κι εγώ ένα φάντασμα στη ζωή μου. Ένα φάντασμα, μία μισοφαγωμένη γυναίκα, ένα αυτοκτονιμένο τύπο. Κάτι θα δω κάποια στιγμή. Αυτό είναι παράλογο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρω. Το πρόβλημα είναι ότι το άγχο μου μετουσιώνεται και νιώθω ότι θα το δω αυτό το πράγμα. Γιατί τη στιγμή που θα αγχωθώ κατευθείαν και θα είμαι μόνη μου στο σπίτι, νιώθω το σώμα μου πάει σε κατάσταση κατευθείαν στρε. Γιατί αγχώνομαι, το σώμα μου έτσι αντιδρά. Απελευθερώνεται κάποια χημικά στο κεφάλι μου με το άγχο και το φόβο και το στρε και όλα αυτά. Το οποίο γίνεται σε μια τίποτα. Κλάζει με το δευτερολέπτο. εγώ κλείνει τα μάτια σου και αλλάζει η κατάστασή σου. Άμα είσαι αγχωμένο ή φοβισμένο για κάτι. Και μετά εγώ μπαίνω σε ένα τρυπάκι ότι κάτι θα δω. Πολλέ φορέ φοβάμαι και θα το πω τώρα, μπορεί και να με ακούσει, ότι κάποιο κρύβεται στο πατάρι. <laughs> Νιώθω ότι κάποιο είναι στο πατάρι μου και μένει εκεί πέρα. Εντάξει, είμαι σχεδόν σίγουρη. Αφού πήγαν να χτίσουν τα περιστέρια μια φωλιά εκεί πέρα στο πατάρι, έχει ένα παράθυρο απ' έξω, και προσπαθούσαν να το ανοίξουν, και ήμουν σε φάση, ναι, τουλάχιστον φτιάξτε εσεί φωλιά, να δούμε πώ είναι κανένα άνθρωπο, και άμα είναι άνθρωπο εκεί πέρα, να έχει κανένα βουλάκι να τρώει. Να μην έρχεται κάτω και να τρώει το δικό μου και τον πετύχω καμιά μέρα το βράδυ στην κουζίνα. Αυτό με δυο αυγά και εγώ με ένα μπουκάλι νερό και να μην ξέρουμε πού βρισκόμαστε ο καθένα. Γιατί δεν θα ήθελα να μου συμβεί αυτό. Δεν θα ήθελα, δηλαδή. Νομίζω ότι πολλέ φορέ έχουμε παράλληλου φόβου για πράγματα τα οποία είναι. Πώ να το πω, φανταστικά, φαντάσματα, ξέρει, είναι δυσδαιμονίε ή οτιδήποτε. Αλλά αυτά που φοβόμαστε είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, πιο πολύ θα με τρομάξει άμα δω έναν τύπο ή μια τύπησα στην κουζίνα και να ξέρω ότι. και μια σκαλίτσα στη... στο πατάρι, παρά να γυρίσω και να δω την κοπέλα από, το, από, τη Λάμψη, ξέρω εγώ, που ήταν με στην Πανιέρα. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Πόπο, με έχει φρικάρει αυτή τη σκηνή. Δεν έχω μάθει βέβαια το μάθημά μου, γιατί κάνω, συνεχίζω και βλέπω θρίλερ. Βέβαια, βάζω τα χέρια μου μπροστά και δεν βλέπω τα τρομακτικά πράγματα. Αλλά τα χέρια μου δεν κλείνουν καλά. Έχουν κάποιε τρύπε ανάμεσα. Δηλαδή, όπω κλείνουν τα δάχτυλά μου, δεν κλείνουν πολύ καλά. Οπότε και πάλι την πατάω με το κερατό μου. Δεν ξέρω τι να πει Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, τι να κάνω να σταματήσω να βλέπω θρίλερ. Είναι αυτό λογικό. Τι θα πει ο κόσμο, τι Άλλα νέα, άλλα νέα. Σε άλλα νέα, αυτό που παρατηρώ και βλέπω γύρω μου παντού, και από τον εαυτό μου, αλλά και π.χ. άμα βλέπω συνεντεύξει από άλλε γυναίκε και stars, είναι ότι π.χ. έβλεπα μία συνέντευξη τη Τζέιν Φόντα. Η Τζέιν Φόντα είναι αυτή του Φόντα, η αδερφή. Λοιπόν, αυτή είναι μία παλιά στάρ, τώρα είναι 90 χρονών τύπου. Έχει και μία καμάτη πολύ ωραία σειρά στο net, Grayson Frankie με μια άλλη πολύ ωραία ε, μεγάλη και αυτή η κυρία, ε, και αυτέ οι γυναίκε. Μην πάω να μιλήσω για γυναίκε, αμέσω αυτή την πίσω. Λοιπόν, και λοιπόν αυτέ οι. έλεγε η Φόντα, λοιπόν, σαν τώρα που είναι 80 χρονών, 90, ότι γενικά άρχισε να συνειδητοποιείται σαν άνθρωπο και σαν γυναίκα, πόσο μάλλον, στα 60 τη. Και μετά έβλεπε μια άλλη, μια άλλη συνέντευξη τη Γκουίνεθ Πάλτρο, η οποία είχαν πάει σε ένα podcast, στο ίδιο podcast, στο Call Her Daddy, πολύ ωραίο podcast. Και έλεγε η Γκουίνιθ Πάλτρο ότι αυτή άρχισε να συνειδητοποιείται σαν άνθρωπο και σαν γυναίκα ε, στα 40. Αυτό που βγήκε από τη συζήτηση ήταν ότι και οι δύο είχαν μια παρόμοια εμπειρία, όπω και εγώ είχα μια παρόμοια εμπειρία στα 30, μου 27, 28, 29, 30. Και αυτό μετά δεν σταματάει ποτέ. Όταν συνειδητοποιεί, λιγάκι φεύγει από την παιδική σου ανεμελιά, και εγώ θα το περιέγραφα ω εξή. Ένιωθα ότι είχα θέλει μπροστά από τα μάτια μου για πάντα, και κάποια στιγμή απλά ξύπνησα. Έπρεπε να φτάσω λίγο στον πάτο πρώτα για να συνέλθω. Δηλαδή, δεν... αυτό εμένα δεν μου ήρθε από μια θέση προνομιακή. Ε, μου ήρθε από δυσκολία που συνειδητοποιήθηκα και λίγο συντονίστηκα με την πραγματικότητα και να βάλω τον εαυτό μου μπροστά, να αγαπώ τον εαυτό μου. Να προσπαθήσω τουλάχιστον έτσι, γιατί είναι μια ασταμάτητη πορεία. <laughs> δεν ξυπνάς δηλαδή, μια μέρα και λες, Α, τα κατάφερα. Αγάπη τον εαυτό μου. τέλει, έχω λύσει τα προβλήματά μου. Πάμε να απολαύσουμε τη ζωή. Όχι, και νομίζω ότι εκεί έρχεται και λίγο όλο αυτό το στρες και το, το, πρόβλημα του ότι «Α, δεν μπορώ να αγαπήσω τον εαυτό μου, δεν ξέρω τι θα κάνω κτλ. Η ζωή είναι δύσκολη και τι τραβάμε πάντα». Ναι, αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε από την αρχή. Δηλαδή, η ζωή, ναι, είναι δύσκολη. Ναι, τυχαία πράγματα συμβαίνουν σε τυχαία του ανθρώπου. Μπορεί να ξυπνήσει αύριο και να σημαίνει κάτι πολύ κακό. Ή μπορεί και να μη συμβεί. Δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει αυτό κάποια στιγμή και τότε θα είσαι χαρούμενο. Δηλαδή, δεν περιμένουμε. Δεν έχει προθεσμία η χαρά. Δεν μπορεί να πει Α, θα κάνω αυτά τα πέντε πράγματα και μετά θα είμαι χαρούμενο. Δεν δουλεύει έτσι συνήθω και οι ανάγκε μα αλλάζουν καθημερινά. Μαθαίνουμε πάρα πολλέ πληροφορίε καθημερινά, οπότε εξελισσόμαστε ασταμάτητα, υποσυνείδητα. Μπορεί να πάρει ένα ερέθισμα, να ακούσει κάτι και να σου τα σκάσει και να κάνει μια συζήτηση ή να πας ένα ψυχολόγο ή οτιδήποτε και να σου αλλάξει όλη σου η... η πραγματικότητα ή η οπτική. Γιατί. Όλα μέσα μα είναι. Το θέμα είναι τι βλέπουμε κάθε φορά και τι... σε τι πράγμα δίνουμε την ενέργειά μα και πόσο έτοιμοι είμαστε να είμαστε ειλικρινεί με τον εαυτό μα και με του άλλου και με την πραγματικότητα και να βάζουμε τον εαυτό μα πιο πάνω. Και με έκανε εντύπωση λοιπόν που. Απ' τη μία με έκανε εντύπωση, απ' την άλλη είναι πάρα πολύ λογικό που η Jane Fonda στα 60 τη συντονίστηκε με την πραγματικότητά τη, ότι οι άλλοι στα 40, ότι εγώ στα 29. Πρώτα απ' όλα αλλάζει η κοινωνία πάρα πολύ. Δηλαδή λοιπόν, η Jane Fonda ήταν 60 το 10. Η Γκούνεθ Πάλτρο ήταν 40 το 10 πάλι. Δηλαδή, το 2010 ο κόσμο ίσω που ήταν ήδη σε μια προνομική θέση, γιατί και άλλα προβλήματα έχουν οι πλούσιοι και άλλα προβλήματα έχουμε και εμεί οι φτωχοί. Και επίση είναι και η άλλη πρόσβαση που έχουμε σε πράγματα που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία, με το να μην τρέχει για να βγάλει το μεροκάμα, το να ζήσει, ξέρω εγώ κτλ. Όχι ότι εγώ έχω λύσει αυτά τα προβλήματα, απλά θέλω να πω ότι όταν σταθεροποιήθηκε λίγο η ζωή μου, ή όταν είχα φτάσει σε αρκετό πάτο για να πρέπει να ανέβω γιατί ψυχολογικά δεν ήμουν καλά, άρχισα να παίρνω κάποιε αποφάσει με μένα προτεραιότητα ή άρχισα να βλέπω λίγο τα πράγματα, να είμαι πιο ανοιχτή στο να δω λίγο τα πράγματα πιο γενικά και να βγω από το επίκεντρο. Ενώ ταυτόχρονα να παραμένω στο επίκεντρο, δεν ξέρω αν μου βγαίνει νόημα και από αυτό το επεισόδιο. Δηλαδή, πολλέ φορέ ξεκινάω να μιλάω, ξέρω ξεκάθαρα τι θέλω να πω, δεν ξέρω αν τα καταφέρνω να το πω. Ελπίζω να καταλαβαίνετε. Θέλω να πω ότι είναι ok να αφήνουμε στον εαυτό μας χώρο να υπάρχει και να εξελίσσεται και να μαθαίνει και να αλλάζει μέχρι να πεθάνουμε έτσι. Δεν σταματάει ποτέ. Ακόμα και όταν πεθάνεις ακόμα θα αλλάξει και θα εξελιχθεί και θα γίνεις από κόκαλα και σάρκα, ε, χώμα και λίπασμα και λουλούδια. Αλλά και όσο ζούμε δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο αυστηροί με το ότι α, εγώ είμαι αυτό. Ξέρω ποιο είμαι, ξέρω τι θέλω και... Άσε λίγο χώρο στον εαυτό σου. Μπορεί αύριο να ξυπνήσει και να θες κάτι άλλο από τη ζωή σου. Μπορεί να ακούσει μια παπαριά σήμερα και να σου αλλάξει όλη τη κοσμοθεωρία. Γιατί να έχει βάλει τόσο σε κουτάκι, τόσο σφιχτό τον εαυτό σου, που να πρέπει σαν και δεν να είσαι αυτό για πάντα. Θέλει κανεί να ζει έτσι, όχι. Και πώ θα έχουμε όλα αυτά που ζητάμε και όλα αυτά που ονειρευόμαστε, αν το κάνουμε αυτό. Οι προτεραιότητε μα αλλάζουν καθημερινά. Όπω αλλάζουν και τα όνειρά μα, και όπω αλλάζουν και τα θέλω μα, και όπω αλλάζει και ευτυχώ η αγάπη που έχει τον εαυτό σου και η εκτίμηση που δείχνει στον εαυτό σου. Εγώ άρχισα να αγαπάω τον εαυτό μου, νόμιζα ότι τον αγαπούσα. Δεν έχω αρχίσει ενδεχομένω ακόμα. Δεν ξέρω, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. με στήσετε στο τείχο, παρακαλώ. Απλά είναι δύσκολο και δεν σταματάει ποτέ. Και πάλι δεν ξέρω πού ξεκίνησε αυτή η κουβέντα και πού καταλήγει. Θα πω μονάχα και θα κλείσω σιγά σιγά με αυτό. Είναι ότι πολλέ φορέ ψάχνουμε τα red flags σε ανθρώπου. Ξέρει πώ είναι προβληματικό αυτό. τι μου έκανε και με ενόχλησε. Τι δεν πρέπει να σου κάνει ο άλλο. Και δεν συζητάμε για τα green flags, οι πράσινε σημαίε. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει κάποιο άνθρωπο για να είναι στη ζωή σου, να σε εκτιμάει, να σε αγαπάει. Πολλέ φορέ αυτού του ανθρώπου του λέμε φλόρου. Σωστά. Δηλαδή, αν είσαι γυναίκα και κάποιο είναι πολύ καλό, δεν σε φιλήσει από το πρώτο ραντεβού, δεν θέλει να σε, να σε γαμίσει ουσιαστικά από το πρώτο ραντεβού ή οτιδήποτε. Θα είσαι σε φάση, πω πω, φλόρου, ούτε εκείνη σε έκανε. Με ρώτησε για να με φιλήσει. Ή Πω πω, βγήκαμε το ραντεβού και ούτε με φίλησε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, για όνομα του. Δεν ήθελε καν να με χουφτώσει ή να μου την πέσει από την πρώτη στιγμή που με είδε. Αυτά τα λέω γιατί και εγώ μπορεί να είχα στο μυαλό μου μια εικόνα πολύ συγκεκριμένη για τι σχέσει και του ανθρώπου και πώ κάποιο σου δείχνει ότι σε θέλει. Τελικά, σπάνια οι άντρε σου δείχνουν ότι σε θέλουν και του εκτιμάνε ταυτόχρονα. Και επειδή οι σαν γυναίκε έχουμε μάθει να μην έχουμε αυτοεκτίμηση πολλέ φορέ και έχουμε συνδυάσει την εκτίμηση που μα δείχνει κάποιο με την έλξη που έχει για το σώμα μα. Και επειδή είναι πολύ δυνατό το γυναικείο σώμα, είναι πραγματικά αυτό η αλήθεια, τι κάνουμε. Λέμε, Α, αυτό είναι το δυνατό μου όπλο, γι' αυτό τουλάχιστον και σίγουρα θα με θέλει κάποιο, οπότε α πετάξω αυτό μπροστά και τα λοιπά. Και δεν κάνω slut shame σε κοπέλε. Δεν υποβιβάζω αυτή τη στιγμή γυναίκε που ντύνονται πιο. Ε, δεν ξέρω καν. Δεν ξέρω καν τι να πω, πώ να το χαρακτηρίσω, γιατί δεν δίνονται κάπω. Ο καθένα δίνεται όπω θέλει και φοράει ό,τι θέλει. Και γυμνή να βγει έξω, πρέπει να σε σέβονται και να σε. Κοιτάνε με σεβασμό και να ε, σέβονται την επιλογή σου να εμφανίσει το σώμα σου ή οτιδήποτε. Και είναι δικό σου το σώμα, προφανώ. Δεν έχω καμία τέτοια θέληση να μιλήσω για κάτι τέτοιο. Δεν λέω καν αυτό. Θέλω να πω ότι πολλέ φορέ οι γυναίκε ευτελίζουμε την αξία μα, γιατί δεν έχουμε μάθει από την κοινωνία ότι αξίζουμε σαν άνθρωποι, καν που είμαστε γυναίκε, και ότι η αξία μα είναι πάρα πολύ συνδεδεμένη με το σώμα μα και το πόσο μα θέλει ένα άντρα. Και το έχω ξαναπεί αυτό νομίζω. Οπότε νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, είναι ένα διάλογο αυτό που κάνουμε. Νιώθω. Και δεν έχει μάθει λοιπόν πώ είναι πραγματικά να είσαι με έναν σύντροφο που σε εκτιμάει για τη γνώμη σου, για αυτό που έχει να πει, ότι δεν σε κόβει αυτά που λε. Δηλαδή, πόσε φορέ εγώ ήμουν σε σχέση που άμα έλεγα κάτι που το άλλο μου δεν του άρεσε, με ξέρει, με κοίταζε αυτό το ύφο ότι εγώ είμαι ο άντρα και εσύ γυναίκα και κάνε ένα βήμα πίσω τώρα. Ή, δεν, τι είπε καν, ξέρω εγώ τι είναι αυτό, μήπω σε τσούλα, τι είναι αυτό που μου λε, δεν το καταλαβαίνω. Και επειδή δεν το καταλαβαίνω εγώ, σε το. Γιατί έτσι είναι η κοινωνία. Εγώ θα λέω του κανόνε και εσύ θα του ακολουθεί. Ναι. Πράσινε σημαίε. Έχουμε σκεφτεί ποτέ ότι ένα άνθρωπο που μπορεί να βγει ένα ραντεβού πρώτο μαζί σου και δεν σε φιλήσει στο τέλο του ρατιάς. μπορεί απλά να ήθελε να σε γνωρίσει σαν άνθρωπο σε τέτοιο επίπεδο. Και να θέλει να βγει το άλλο ραντεβού και να σε φιλήσει. Ή μπορεί ένα άνθρωπο, πολλέ φορέ επίση έχουμε πάρει έτσι μία εικόνα από τις για το σεξ και μπορούν να νιώθουμε ότι πω πω αυτός δεν θέλει να με γαμίσει, πω πω δεν είναι, είναι πολύ βίαιο στο σεξ και γιατί και εγώ δεν έχω μάθει έτσι κτλ. Πέρα από απλή προτίμηση που μπορεί να θε να σε χτυπάνε στο σεξ και είναι οκ, okay, να θε να σε δένουν κτλ. Και, όλα αυτά είναι οκ ή οτιδήποτε. Συνήθω ένα άνθρωπο που σε αγαπάει και σε εκτιμάει θα κοιτάξει να δει και εσύ τι θέλει στο σεξ. Να τελειώσει και εσύ στο σεξ. Να είσαι και εσύ, εσύ χαρούμενη. Να είσαι και εσύ, εσύ μέρο του διαλόγου αυτή τη ωραία κουβέντα που γίνεται στο σεξ. Του χορού αυτού, πώ να το πω. Τέλο πάντων, θέλω να πω ότι α σταματήσουμε να βλέπουμε λίγο τα καλά παιδιά. Και τα, σεβα... τα όντω καλά παιδιά. Τώρα δεν λέω αυτά τα καλά παιδιά που βιάζουν και τους σκοτώνουν σε πολλά αισαγικά, Λέω για τα καλά όντες παιδιά που τα λέμε φλόρους και γκέι, πω πω αυτός πρέπει να είναι καλόφλωρος ή... Ε, ε, τι είσαι γκέι και τις πιάνεις τα χέρια. Ας λίγο βγάλουμε αυτό το πράγμα από το μυαλό μας και κοιτάξουμε για πράσινες σημαίες στις σχέσεις μας. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φεύγεις από σχέσεις. Το ξέρω. Αλλά το θέμα είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο που να σκεφτόμαστε ότι και τέλεια να είναι η σχέση σου, αν εσένα δεν σου κάνει, είναι ok να φύγει. Γιατί ξέρει, αυτό είναι δίκαιο από μαχαίρι. Είναι δύσκολο όταν είσαι και σε μια κακή σχέση να φύγει, αλλά και όταν είσαι σε μια καλή σχέση είναι δύσκολο να φύγει. Αν δεν σε καλύπτει τη σχέση, γιατί σε βάζει τι είμαι εγώ τώρα τρελό. Να φύγω από εδώ, αφού δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, τι κάνει, κάτσε τόσο χρόνια στον άλλο τοξικό. Και δεν τα λέω όλα αυτά γιατί θέλω να χωρίσω ξαφνικά. Δηλαδή, α χαλαρώσω το αγόρι μου που ακούει το podcast. Τα λέω γιατί πρέπει να δώσουμε ο καθένα μα ξεχωριστά άδεια στον εαυτό μα να κάνουμε ό,τι θέλουμε με γνώμονα. Την προσωπική μα χαρά και την προσωπική μα ευτυχία και πώ εμεί θέλουμε να περνάμε την κάθε ώρα και στιγμή. Άμα είσαι με ένα παιδί το οποίο είναι τέλειο, πραγματικά είναι πολύ καλό, ευγενικό, αγαπάει, σε εκτιμάει, σε σέβεται κτλ. Αλλά δεν περνά καλά και έχει βαρεθεί ή οτιδήποτε, είναι ok να φύγει. Ή ένα μικρό πράγμα που εσύ μπορεί να το μειώνει, σε ενοχλεί πάρα πολύ στη συμπεριφορά του. Είναι εκεί okay να, να φύγει. Δεν είναι κακό να βάλει τον εαυτό σου πρώτο και αυτό που θε. Και κάτι, ο άλλο μπορεί να πίνει πάρα πολύ νερό κάθε μέρα, όπω εγώ. Και να μην το αντέχει. Και να θε να τον χωρίσει, μπορεί να το κάνει. Δεν υπάρχει όριο στη ζωή και την ευτυχία που μπορεί να έχουμε. Οπότε, δεν θέλω να σταματάμε ποτέ να βλέπουμε θετικά τα πράγματα και να ελπίζουμε και να πιστεύουμε και να τρέχουμε προ αυτό που μα κάνει να είμαστε χαρούμενοι εκείνη τη στιγμή και να μην σταματάμε ποτέ να εξελιζόμαστε να μην σταματάμε ποτέ να σκεφτόμαστε πώ μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, πώ μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα, πώ μπορούμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι. Και δεν το λέω με την πίεση αυτό. Το λέω με την άποψη ότι ίσα ίσα να μην πιέζουμε τον εαυτό μα, να τα χώσουμε όλα αυτά τα πρέπει που πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να πάω γυμναστήριο να δυνατήσω, πρέπει να πάω να διαβάσω κι άλλο, πρέπει να έχω μια καλή δουλειά, πρέπει να βγω με του φίλου μου, πρέπει, πρέπει, πρέπει. Δεν χωράνε όλα να τα κάνετε μαζί. Και επίση, τι πράγμα θε εσύ όντω να κάνει. Τι θε όντω να κάνει. Θε να γυμναστεί όντω. Θε να δυνατήσει όντω. Θε να διαβάσει όντω. Θε να βγει όντω με του φίλου σου. Μπορεί να είναι κάτι τελείω διαφορετικό αυτό που θε και να μην αφήνει τον εαυτό σου καν να το σκεφτεί. Γιατί θεωρεί ότι, έλα, αυτά δεν είναι για μένα. Είμαι πολύ μεγάλο, είμαι πολύ μικρό. Δεν τα ξέρω, δεν τα μπορώ. Τι είναι αυτά που μου λε τώρα και εσύ, μωρερούλη. Τα λέω να τα ακούω, παιδιά. Δεν ξέρω καν τι λέω αυτή τη στιγμή κιόλα. Αυτό σημαίνει τι περισσότερε φορέ. Ξεκινάω να μιλάω και μετά καταλήγω σε ένα ιστορικό διάλογο που ελπίζω να καταλαβαίνετε. Δεν θα σταματήσω να το κάνω, γιατί αυτό θέλω τώρα να κάνω και αυτό με κάνει χαρούμενο. Αυτά για σήμερα. Νομίζω ότι μίλησα πάλι αρκετά. Αυτά. Δεν ξέρω. Πουλιά. Γεια, yeah. Καλά, εδώ θα είμαστε και Χανόμαστε.